Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που ανεβαίνετε κάθε μέρα με ανησυχία στη ζυγαριά, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια. Την εκπομπή που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για το τέλος του κόσμου, το οποίο πλησιάζει. Δεν έχουμε πολλές μέρες ακόμα για την προετοιμασία. Ό,τι προλάβουμε αυτές τις μέρες. Να πω πως αν οι Μάγια ήταν λίγο μερακλείδες, θα τοποθετούσαν σήμερα το τέλος, που είναι 12/12/12. Πιο συμμετρικό, πιο ωραίο. Δυστυχώς σήμερα είναι μια μέρα που όχι μόνο δεν καταστραφόμαστε, αλλά θα έχουμε και τύχη. Έχουμε 12/12/2012. Έλα. Ακριβώς, και επικρατεί φρενίτιδα σε ολόκληρο τον πλανήτη για αυτή την ημερομηνία, καθώς η αριθμολογία πιστεύει ότι είναι μια πολύ τυχερή ημερομηνία. Μάλιστα, να σας πω ότι στην Ινδία γίνεται το αδιαχώρητο σε ναούς αλλά και κλινικές, γιατί πιστεύουν ότι είναι μια πολύ τυχερή ημέρα για να γεννήσει κάποιος το παιδί του, αλλά και για να παντρευτεί κανείς. Είναι οξύμορο βέβαια ο γάμος και η τύχη. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνετε εσείς να παίξετε ρουλέτα, μπαρμπούτι. Αν σας αρέσει το μεγάλο ρίσκο, μπορείτε να ψάξετε για δουλειά. Να πω πως εκτός από την τύχη υπάρχει και άλλο καλό νέο των καταστημάτων που πρόκειται να ανοίγουν και τις Κυριακές, φίλες και φίλοι. Ένα μέτρο που οπωσδήποτε θα αλλάξει τη ζωή μας. Διότι δεν είναι μόνο η κατανάλωση που θα γίνει, είναι ότι κατεβαίνοντας την Κυριακή ο καταναλωτής να κάνει τα ψώνια του, θα πιει και έναν καφέ δίπλα. Θα κάτσει ενδεχομένως να φάει ένα φαγητό και τα μαγαζιά εστιάσεως είναι ανοιχτά. Θα πάρει ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Κάπου πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να ξοδευτούν όλα αυτά τα λεφτά που έχουμε στην άκρη. Τελειώνει όπου να είναι και ο κόσμος. Με λίγα λόγια, να τα πω με λίγα λόγια, οι συνέπειες δεν θα είναι απλώς ευεργετικές αυτού του μέτρου. Έτσι, χωρίς να υπερβάλλω, ένα όνειρο ζωής θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα και μπράβο του. Προχωράμε με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Με την απελευθέρωση αγορών, με την απελευθέρωση επαγγελμάτων. Συγγνώμη, από ομιλία σε κάποιο εμπορικό κέντρο μάλλον ήταν αυτό, από τον Ντεκόρα αν κρίνω. Δεν χορταίνω να τον βλέπω τον Νότι το Μηταράκι, γι' αυτό τον βάλαμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο και μπράβο μας. Εν πάση περιπτώσει, να πω πως στο μέτρο αυτό για τις Κυριακές υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις αναμενόμενες από άλλους μαγαζάτορες που ήδη είναι ανοιχτοί τις Κυριακές. Εγώ είμαι αντίθετος προσωπικά και πιστεύω και όλη η Εκκλησία, δεν το κουβεντιάσαμε με αυτό το θέμα, η Σεβασμιότητη Συλλογική και η Ιεράρχη γενικότερα. Συγκρούεται ο εμπορικός κόσμος της χώρας, θα πει κάποιος ανόητος, έτσι. Εγώ θα πω ότι καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, φίλες και φίλοι. Την Ορθοδοξία είναι που πάνε να χτυπήσουν με αυτό το μέτρο. Σίγουρα η λέσχη του Ζέντεμπεργκ είναι κρυμμένη από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, κινδυνεύονται να τα λέω αυτά, δεν θέλω. Ας πάμε σε μια ευχαριστήδηση. Λέω λοιπόν γι' αυτό, για να το καλύψουμε γι' αυτό, δεν φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τέτοιου είδους αυξήσεις. Και εγώ έχω την άποψη ότι αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά σοκ. Δεν θα έχουμε αυτές τις αυξήσεις του 48% στο ρεύμα της ΔΕΗ, θα έχουμε άλλες 35, 40, 45%, αλλά όχι 48, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τον οποίο να πω τούτη εδώ η εκπομπή το είχε πει από την αρχή πως θα τα καταφέρει και μπράβο μας. Θέλω να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των Ελλήνων. Σας πρότεινε ένα σχέδιο, αλλά και ένα όραμα. Το όραμα της νέας μεταπολίτευσης. Πάνω απ' όλα όμως σας ζητώ να πιστέψετε στον εαυτό σας, στο πλούτο της Ελλάδας, στις αστήρευτες πηγές που κρύβει μέσα το κάθε Έλληνας. Το σχέδιο που προτείνουμε μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο αύριο. Το όραμα που προτείνουμε μπορεί να ενώσει τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες ενωθούν και πιστέψουν στον εαυτό τους, τότε κάνουν θαύμα.
μπράβο στον Αντώνη τον Σαμαρά, τον πρώτο Batman που μιλάει με το Θεό. Να πάω τώρα στο πραγματικά δυσάρεστο θέμα των ημερών, το τέλος των καμένων των Ελλήνων, το οποίο έχει προκαλέσει γενική θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Είναι πολύ λογικό το κόμμα αυτό να διαλυθεί. Για την υγεία του πολιτικού μας συστήματος και του πολιτικού διαλόγου, χαίρομαι αν η διάλυση αυτή επέλθει όσο το δυνατόν συντομότερο. Είναι βαθιά η θλίψη, θα το ξεπεράσει όμως ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, είναι δυνατός χαρακτήρας και μπράβο του. Να πω πως οι καμένοι Έλληνες είχαν πάρα πολλά αστέρια του θεάματος, αλλά τη μεγάλη έκπληξη την έκανε η Ραχίλη Μακρύ, την οποία ίσως, δεν νομίζω, αλλά ίσως θυμόσαστε από τότε που μιλούσε για το όνομά της. Ναι, να πάμε καθαρά, είμαι δίδυμος. Δίδυμος. Το Ραχίλ νομίζω είναι πρόβατο, σημαίνει προβατινά, στα εβραϊκά. Βέβαια δεν είναι εβραϊκό το όνομά μου. Είναι προβατίνα στα εβραϊκά, δεν είναι εβραϊκό, έτσι να το προσέξετε. Αυτό λοιπόν, η Ραχίλ ξαναχτύπησε και μπράβο της και προσπάθησε να μας καθησυχάσει για την τύχη των καμένων των Ελλήνων. Εδώ φαίνεται να οδηγήσετε σε διάσπαση και αναρωτιέμαι πώς φτάσατε στο σημείο αυτό τόσο γρήγορα, ένα τόσο νέο κόμμα. Όχι, δεν οδηγούμαστε σε διάσπαση, απλά κάποια στελέχη διάλεξαν τον δρόμο της εξόδου. Τώρα, δεν μ' αρέσει να στεναχωρώ, αλλά το να διαλέγουν τον δρόμο της εξόδου οι βουλευτές του κόμματός σου, αυτό είναι που λέμε διάσπαση, δεν είναι άλλο. Ελπίζω τώρα να μην βλέπει την εκπομπή Ραχίλ και στεναχωρηθεί, ας το μάθει από καμιά εφημερίδα. Εμείς τις ευχόμαστε περαστικά οπωσδήποτε και πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, τότε που ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Καμένος ο Πάνος ήταν δύο παιδιά ανέμελα. Κυρίως θέλω να δώσετε βάση στον Καμένο το Πάνο και το μαλλί του που μοιάζει με πρωταγωνιστή του Γκούνις. Ξέφρενα νιάτα, περασμένες αγάπες, φίλες και φίλοι και υπόλοιποι. Κλείνουμε το αφιέρωμά μας στα Καμένα με την απάντηση στο χτεσινό δίλημα. Παρακαλώ να λύσουμε την Τόνια. Φίλοι ψηφοφόροι, καλησπέρα. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, το 79% προτιμά να είναι καμένος Έλληνας παρά ανεξάρτητος Έλληνας που θέλει το 21%. Γεια σας. 21. Πολύ μου φαίνεται. Να ευχαριστήσω την Τόνια και να πάω σε μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα του αιώνα μας, περίπου τόσο μεγάλη, την οποία προσωπικότητα τη θυμόμαστε για δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα πολύ ωραίο πέσιμο στην μπάλα και το άλλο είναι αυτό. Εδώ βλέπετε, Κώστας Καραμαλής πάει να επιθεωρήσει τις φωτιές με μπουφάν μες στο κατακαλό καιρό. Ένας πραγματικός ηγέτης, μόνο οι πραγματικοί ηγέτες φορούν μποφάν μέσα στο κατακαλόκαιρο. Όταν η ηγέτης χαλάει ο θερμοστάτης, να σας πω, του σώματός σου και αλλάζει μέσα η θερμοκρασία, δεν σε πιάνουν τα θερμόμετρα, πολλά γίνονται. Αυτό έπαθε και ο Κώστας ο Καραμαλής, μια πραγματικά τεράστια στιγμή, την οποία πολλοί ανόητοι κορόιδεψαν και την οποία ο Δημήτρης ο Σταμάτης προσπαθεί να εξηγήσει και μπράβο του. Να σας πω κάτι. Το βράδυ που ο Καραμαλής πήγε στις φωτιές της Ηλίας με το μπουφάν φοράει ο Αμερικανός Πρόεδρος Αύγουστο μήνα στη σύσκεψη και πήγαν οι αρχηγοί με κοντομάνικα, δεν ήθελε κάτι να δείξει. Με το μπουφάν, φορώντας το μπουφάν του Μπους. Ήθελε να δείξει ότι ο Τζόρτζο Μπους είναι το είδωλό του. Έτσι, αλλιώς θα φορούσε ένα δικό του μπουφάν, όχι το μπουφάν ξένου ανθρώπου. Ένας πραγματικά μεγάλος ηγέτης, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος, φίλες και φίλοι, ίσως κάποια στιγμή καταφέρει να μιλήσει κιόλας. Κώστας ο Καραμαλής είχε υποχρέωση να μιλήσει ευθέως στον λαό και να του πει τι συνέβαινε. Αυτά με τις διαρροές που είπαν, με απειλήσαν. Κάποια στιγμή θα μιλήσει, πιστεύω. Δεν είναι πολιτική αυτό. Είναι πολύ νέος, κάποια στιγμή θα μιλήσει. Πολύ νέος. Παιδί, νέο παιδί είναι ακόμα. Έχει όλη τη ζωή μπροστά του και να μιλήσει και να μάθει να γράφει και να τελειώσει και το Call of Duty που έχει κολλήσει. Δηλαδή, τέλος πάντων, με αυτά τα πολύ ωραία λόγια για το μεγάλο ηγέτη, ας πάμε να δούμε το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 94 άνθρωποι, 66 γαϊδούρια, 37 παπαγάλοι και μία σκασίλα μου μεγάλη. To be or not to be! Αυτά τα σνάουτσερ είναι πολύ ψαρωτικά σκυλιά. Εγώ δεν κρύβω ότι είσαι φίλος μου, Θανάση, για να μιλήσω έτσι ελεύθερα. Γιώργο, έχω να σου πω ότι δεν είναι σνάουτσερ ο καημένος. Stop! Σταμάτησε μόνο. Είπαμε. Στο δέντρο, παιδιά, στο δέντρο! Όλοι στο δέντρο! Νευροχειρουργός του Χάρβαρντ, υπάρχει παράδεισος και τον είδα. Πόσο σίγουρο είναι ότι είμαστε κοντά στην αλήθεια ότι όντως υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα? Ακίνητα, δεκάδες ακίνητα. Εγώ είμαι σίγουρος 100%. Διότι εκεί που μένει ο Αποστόλης, στην Άμνο,
Έχει πέντε περιοχές που βγάζουν φυσικό αέριο με το τσουβάλι. Γιώργο! Γιώργο! Ρε Γιώργο! Υπάρχουν βουλευτές που εμφανίζουν να έχουν στο περιουσιολόγιο τους. Περίμενε. Αυτό είναι να είσαι καμένος Έλληνας. Πραγματικά, εδώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο της συντέλειας. Μετά τις διαφημίσεις θα ξεκινήσει το δεύτερο. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της συντέλειας, το οποίο ξεκινά ευθύς αμέσως με τον Πάτρικ τον Ογκουνσότο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, τι γίνεσαι? Καλά, Πάτρικ μου. Λοιπόν, άκουσε, έχω έρθει εδώ μόνο για να σου θέσω μία ερώτηση. Αν είναι μόνο για ερώτηση. Πού χάθηκε αυτό το παλικαράκι, ο Φώτης ο Κουβέλης? Καιρό δεν έχουμε να τον δούμε. Εγώ τον έχω δώσει. Δεν πού ξέρω. Τον έδωσες? Τον έδωσα. Καλά, καιρό έχουμε να τον βάλουμε εδώ στην εκπομπή, να παίζει τα βίντεο. Ναι, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με τον ύπνο μας. Πια κοιμόμαστε. Κανονικά δεν χρειάζεται να δούμε λοιπόν, τον Κουβέλη. Λοιπόν, πήγα και ρώτησα τον κόσμο για τον Κουβέλη, γιατί επειδή τον ξεχάσαμε, δεν τον έχει ξεχάσει ο κόσμος. Είχες κανένα φαινόμενο έτσι ναρκοληψίας? Ήταν κάποιος που άκουσε Φώτης Κουβέλης. Όχι, τον αγαπούν και τον θαυμάζουν. Ναι, για πάμε να δούμε τι απαντήσατε στον Γκάλοπ. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Φώτης Κουβέλης? Ο ύπνος. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Φώτης Κουβέλης? Σεξι. Σεξι. Ναι. Περίεργα γούστα έχεις. Είμαι πολύ ωραίος. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Τι λες καλέ? Μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Ναι, ναι. Ωραίος, γοητευτικός. Άσπρα μαλλιά. Μόνο αυτό? Ναι. Δεν μ' αρέσει ένα άντρα, συγγνώμη. Όταν ακούτε Φώτης Κουβέλης? Φώτης Κουβέλης. Πατριώτης. Γοητευτικός. Πολύ. Εντάξει. Σε λογικά επίπεδα. Όχι για μένα, γοητευτικός, γενικά. Από εκεί είμαι εγώ. Από πού? Την Αμερική. Αλήθεια, είστε από την Αμερική? Yes. Γεια σας, να σας κάνουμε μια ερώτηση. Όχι. Να τη σου ρίξω στο μυαλό όταν ακούς Φώτης Κουβέλης. Ομορφιά. Γοητεία. Τώρα τι. Είναι λίγο μεγάλος. Είναι λίγο μεγάλος, αλλά παραμένει ωραίος. Δεν είναι. Όλες μου το έχουν πει που έχω ρωτήσει. Ούτε πλαστικές έχει κάνει, ούτε τίποτα. Είναι πολύ ωραίος. Οι τσίχλες που μου δίνει ο δήμαρχος όταν πάρω και η κοινική ελεγγύη και μου δίνει ένα βήμα, όταν θα περνάει πείνα, να μασώ καμία τσίχλα, μου περνάει πείνα. Αυτό σας έρχεται στο μυαλό? Μάλιστα. Τσίχλες. Οι τσίχλες, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Φώτης Κουβέλης. Φώτης Κουβέλης το παίζει ένα χιδίο. Ένα χιδίο το παίζει, μήπως κρατηθεί και τα λοιπά. Έκανε ορισμένες ενέργειες οι οποίες ήταν σωστές. Εγώ τον Κουβέλη τον γνωρίζω προσωπικά. Σαν πελάτης. Είναι σαν πελάτης όταν ήτυχε το δικηγό ορικό γραφείο Ομήρου 4 ή 6, ο οποίος ήμουν πελάτης του κυρίου, σαν δικηγόρος βέβαια. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και είναι κάτι που λέει το κάνει. Ο κόσμος έχει βγει αυτά τα ρούχα του. Πού έχει μπει δηλαδή, αν έχει βγει από τα ρούχα του? Έχει μπει στα παπούτσια του και δεν υπάρχουν ρούχα. Σε αυτό θα περπατάμε ξυπόλοιτοι. Πώς σας πάει αυτό το μοβ που φοράτε, πώς σας πάει? Μου το έχουν πει πολλοί, ότι, αλλά αφού μου το λέει η Τζέννη, περισσότερο πιστεύω ότι μου πάει. Και εγώ μοβ φόρεσα σήμερα, σύμπτωση. Ωραία, ταιριάζουμε, σαν ζευγάρι είμαστε. Ωραία, μιλάτε τέτοια, δεν μπορώ. Να ευχαριστήσω τον Πάτρικ τον Γκλάιφερ και να αλλάξω θέμα μόνο και μόνο για να βαρέσω τον κόδωνα του κινδύνου και μάλιστα ενός κινδύνου εθνικού. Κι όσο αυτή η μόνιμο πόλη θα βγάζουν σημαίες της δημοκρατίας της δυτικής τάχης, εμείς θα τους υπενθυμίζουμε ότι πάντα κοιτάζουμε προς την Αγιά Σοφιά και στην Κωνσταντινούπολη. Να μην πουλήσει εδώ τελεία σπιδαμίγης στους Μογγόλους που επιδοτούνται από διάφορες τουρκικές τράπεζες που τους έχουν φέρει εδώ πέρα και τους έχουν αδειοδοτήσει. Είναι οι Μογγόλοι που θα μας επιτεθούν, οι Τούρκοι τους χρηματοδοτούν. Απλώς όπως ακούσατε, να πω πως οι Μογγόλοι, αν δεν καταφέρουν να μας κατακτήσουν, τα βάσανά μας δυστυχώς δεν θα τελειώσουν. Θα το προσπαθήσουν μετά οι Αβορίγινες της Αυστραλίας μαζί με τους Παππούα, με χρηματοδότηση από τους 7 τους Σαμουράι. Έτσι, εγώ τα λέω, όποιος θέλει ακούει. Με κίνδυνο της ζωής μου τα λέω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτή την προειδοποίηση, ας πάμε να δούμε το σημερινό μας δίλημα.
Το φάκελο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, παιδί μου. Γρήγορα στο τραπέζι του εργαστηρίου. Δέσου, έχω κάτι πειράματα να κάνω μετά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αν ήσασταν υποχρεωμένοι να πουλήσετε το κορμί σας, τι θα προτιμούσατε να πάρετε, 100.000 ευρώ ή 130.000 130 δολάρια? Ένα ερώτημα για τις μέρες της κρίσης, φίλες και φίλοι, το οποίο μπορείτε να απαντήσετε στη σελίδα της Συντέλειας στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε και άλλα ωραία πράγματα. Να πω πως αν δεν θέλετε να πουλήσετε το κορμί σας, έτσι κυριολεκτικά, μπορείτε να το κάνετε leasing. Να παντρευτείτε δηλαδή με ένα ευκατάστατο τέρι, κάτι που επιχειρεί να κάνει και ο Φάνης. Δεν έχω ξανανιώσει πιο περίεργα τη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά που ζητάω το χέρι από... Πω, τι θα κάνω. Πώς να... Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια πρόβα. Κύριε Μανώλη, σας περιμένω εδώ πέρα. Δεν πάτε πουθενά, δεν φεύγετε πουθενά. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Μανώλη, μια ερώτηση σοβαρή. Μην νομίζετε πως είχατε ακόμη, κοιτάξτε μας εδώ. Τον κύριο Τσουκαλά, κοιτάξτε μας. Βεβαίως, εδώ πέρα. Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Τσουκαλά, γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα. Τώρα αφήστε τον κύριο Τσουκαλά, υπάρχει λύση στα προβλήματά του. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, είμαστε και συντοπίτες. Θέλω να ζητήσω μια χάρη τώρα πέρα τα αστεία. Σε βλέπω, σε βλέπω. Πολύ δραστήριο. Τέρμα τα αστεία. Εγώ δεν κατέβηκα να κάνω. Κάτσε στου μπλίρδε εδώ πέρα στο. Σοβαρά το, εσύ το πάτε στην πλάκα, βέβαια, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα κάνω μια πρόταση εδώ πέρα, μάλλον να σα ζητήσω κάτι μπροστά στην κάμερα. Σε όλο τον Νικολάο. Εγώ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ζητάω από εσά, Εμμανουήλ. Συντοπίτη. Συντοπίτη. Κεφαλογιάννη. Το χέρι τη Όλγα. Θα μου δώσετε την κόρη σα. Δεν είναι κόρη μου. Η Όλγα κεφαλογιάννη. Δεν έχω ρεγκίνα κόρη. Δεν θέλω καμία ρεγκίνα. Εγώ θέλω, δεν θέλω την Όλγα την κεφαλογιάννη. Εμένα μου πάντοτε είναι κόρη σα. Ήθελα να ζητήσω το χέρι επίσημα. Την ξαδέρφη μου και την ξαδέρφη. Κειμένη υπουργό. Ζητάω το χέρι τη ξαδέρφη σα. Τη Όλγα τη κεφαλογιάννη. Είμαι ερωτευμένο εγώ καταρχήν να πούμε κάπου εδώ πέρα. Ήρθε δεύτερο. Δηλαδή και με την ελευθερία τη. Παντρεμένη και με καλό παιδί. Είστε σοϊ. Κριτικό και κριτικό βέβαια. Είστε σοϊ. Καλά, αυτή πώ βγήκε μόνο φάντρε και εσεί έχετε πάρει τέτοια μοτσούνα. Εμεί έχουμε μια παράδοση όμορφε γυναίκε. Και εσεί γιατί βγήκατε. Σοϊ μα βγάζει όμορφε γυναίκε. Εγώ πάντως ισχύει η προσφορά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη. Τώρα αυτά στι μέρε μα τώρα παντρεμένη δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερος. Σοβαρά. Συνήθω είσαι πρώτο τη ζωή σου, αλλά θα ήθελα, μια. Πριν φύγετε μια αγκαλιά, σα βλέπω σαν πατέρα. Πατέρα! Πατέρα, σε λέω δεν πειράζει. Θα ήθελα να γίνω από πατέρα. Να είστε πατέρα. Σε βλέπω σε ξάδερφο. Ειλικρινά. Πατέρα, γεια σου. Για τα μεγάλα μάτια της Όλγας, φίλες και φίλοι, γίνονται όλα αυτά. Ελπίζω να μην τελειώσουν οι προσπάθειες του Φάνη εδώ, να συνεχίσει. Εμείς πάντως εδώ τελειώσαμε. Εδώ είναι που τελειώσαμε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία την Κοσιόνη. Αν ο κόσμος δεν καταστραφεί πρόωρα, θα τα πούμε αύριο στις 8.30. Καλή σας νύχτα.